Με την ψυχολογία ανεβασμένη στα ύψη από τον αγώνα κυπέλου με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Ξάνθη. Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς κάποια φάση στα πρώτα 15 λεπτά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που πήρε σιγά σιγά την πρωτοβουλία και απείλησε πρώτα με το φάουλ του Λίνο στο 15 που έδιωξε ο Κσπούρνικ και με τον Αθανασιάδη στο 19 με τον Σλοβάκο γκολκίπερ να λέει και πάλι όχι. Η Ξάνθη με το Σουάνι στην κορυφή προσπάθησε να χτυπήσει κυρίως την κόντρα. Φάνηκε απειλητική με τον Έλληνα επιθετικό και για περίπου ένα δεκάλεπτο κυριάρχησε και πλησίασε τον γκολ. Στο 20 ο σέντερ φορ της αγγλικής ομάδας έπιασε το ψαλιδάκι, αλλά ο Χαλκιάς ήταν σε σωστή θέση, όπως ακριβώς και στο 27 όταν μπλόκαρε την μπάλα μετά το σουτ που κοντράρισε σε αμυντικό. Ένα λεπτό αργότερα ο Καρτόγκο σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των δικτύων του ΠΑΟΚ. Στο 37 ο Ίβιτς έδωσε στον ξεμαρκάρι στο Βιερίνια και ο τελευταίος μετά από παράλληλη παλιά από τα δεξιά βρήκε τον Αθανασιάδη, ο οποίος εξ επαφής δεν αστόχησε και άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται για αυτό το γκολ γιατί για περίπου 5 λεπτά περίμεναν να πραγματοποιηθεί η αλλαγή του Βασιλακάκη με τον Φλίσκα που είχε τραυματιστεί και ανάγκασε την ομάδα τους να παίζει με 10 παίκτες. Αλλά σε μια στιγμή που μείναμε με 10 παίκτες, δεχτήκαμε τον γκολ. Και θα σταθώ λίγο εδώ και δεν θέλω να προσβάλλω καμία ομάδα. Η εντολή δική μου από εδώ και πέρα στους παίκτες μου είναι να μην παίζουν ποτέ fair play. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε απελπιστικά με τους γηπεδούχους να έχουν μια ελαφρά υπεροχή, αλλά μην καταφέρουν να δημιουργούν φάσεις. Η πρώτη καλή στιγμή έγινε στο 54, όπου Βιερίνια τροφοδότησε κατά λάθος την Κουτσιανικούλη, όμως ο σουτ του τελευταίου πέρασε out. Η διακατάληξη είχε και μια προσπάθεια του Σαλπικίδη ένα λεπτό αργότερα. Οι ακρίτες εκμεταλλεύτηκαν στη συνέχεια την οθρότητα των παικτών του Μάκη Χάβου και όποτε βρίσκαν ευκαιρία πατούσαν στην αντίπαλη περιοχή. Τελικά στο 66, μετά από άστοχο σουτ του Κατόγκο, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάρι στο Μαρσελίνιο που έβγαλε τη σέντρα και μετά από λάθος εκτίμηση τόσο της άμυνας όσο και του ματοφύλακα του κεφάλου έγινε το 1-1 με τον Πόη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα με τον συνήθιπο από τον Βιερίνια να δίνει το σύνθημα για αντεπίθεση. Ο Πορτογάλος όμως είδε το σουτ που επιχείρησε να σταματάει ο Ξπούρνικ, ενώ πριν συμπληρωθεί το 68 λεπτό, ο Αθανασιάδης έστειλε την μπάλα out από καλή θέση. Η πίεση του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και στα επόμενα λεπτά με το Σαλπικίδη εξ επαφής να σουτάρει πάνω από τα δοκάρια της Ξάνθης. Σημαντικό ρόλο για το τρίποντο που ήρθε στο 81 έπαιξαν οι δύο αλλαγές του Μάκη Χάβου, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε βάλει τους Μπαλάφα και Μουσλίμοβιτς. Ο πρώτος έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο δεύτερος προσπαθώντας να κάνει την προβολή από θέση βολής έστρωσε στο Σαλπικίδη που με τα αριστερό έκανε το 2-1. Μετά την ανέλπιστη σοφάριση της Ξάνθης δείξαμε χαρακτήρα που πρέπει και έχουμε σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε και από εκεί και πέρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από δύο μέρες η ομάδα μας έδωσε ένα δύσκολο παιχνίδι κυπέλου και παρόλα αυτά τα παιδιά έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να δώσουν χαρά στον κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Παίξαμε με μια πολύ δύσκολη ομάδα. Οι παίκτες της Ξάνθης είναι πολύ καλοί. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι θα ήταν περίπλοκο και όντως πραγματικά ήταν περίπλοκο. Όμως νικήσαμε. Ήταν μια πολύ καλή νίκη με 2-1 και τώρα προετοιμαζόμαστε για την εβδομάδα που έρχεται. Νομίζω κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ήμασταν άτυχοι και δεν πήραμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Κάναμε μια καλή εμφάνιση, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου. Sí, vamos a pensar el partido de la Copa y después del partido de la Copa pensar en Panathinaikos. Και βέβαια αφού τελειώσει το παιχνίδι με τον Άρη θα σκεφτόμαστε το παιχνίδι για το κύπελλο με τον Ολυμπιακό και μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Ξάνθη υποδέχεται την ΑΕΚ. Μυθική ευκαιρία. Μάλλον για σου πάει κατ' όγκο, έτσι ξεκάθαρο εδώ. Βγαίνει μια πολύ καλή πάσα όμως και γίνεται σέντρα. Ο Πόη σε καλή θέση καταφέρει να σκοράρει, έτσι. Λάθος εδώ, Χαλκιά. Εντάξει, αλλά το σημαντικό λοιπόν αυτό που θέλω να τονίσω εγώ εδώ είναι ότι πάει για σου το κατ' όγκο εδώ και βγαίνει μια πολύ καλή πάσα. Κάτι παρόμοιο. Βγήκε η καλύτερη φάση αριστερά. Κάτι παρόμοιο λοιπόν έχει γίνει και εδώ σε αυτή τη φάση που γίνεται η σέντρα. What was the fault? Ήταν δύο περίπτωσεις στο παιχνίδι. Το πρώτο γκολ με τον Φλίσκας που είχε τραυματισμό. Ήταν πολύ κρίμα για μας. Και μετά το 1-1 εγώ πίστεψα να πάρουμε σίγουρα ένα βαθμό εδώ. Δεν ήταν έτσι. Ήταν κρίμα για μας, αλλά συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ. Φοβερά, έτσι. Προστή μετάφραση. Αποτέλεσμα και